Πρώτα και κύρια, θέλω να σας πω ότι 14-17 μήνες τώρα που έχω την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, προσπαθώ μαζί με τους συνεργάτες μου και όλοι μαζί η πολιτική ηγεσία να δουλεύουμε σε μία και μόνο κατεύθυνση, στο να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί. Και αυτή τη δουλειά να την κάνουμε με έναν τρόπο που λέγεται τρόπος αθόρυβος, δηλαδή χωρίς επικοινωνιακές μεγάλες βερμπαλιστικές προς τα έξω παραστάσεις, αλλά προσπαθώντας να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο το αποτέλεσμα της δουλειάς μας θα είναι ωφέλιμο για τους εργαζόμενους, θα είναι ωφέλιμο για τους συνταξιούχους, εν κατακλείδη θα είναι ωφέλιμο για την πατρίδα, ειδικά τώρα κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Μερικές διαπιστώσεις. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή την αίθουσα και γενικότερα στο δημόσιο διάλογο της χώρας το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί ένα μείζον, κατεξοχήν προτεραιότητας ζήτημα που συνεχώς το συζητούμε. Ποια είναι η αλήθεια όμως? Δυστυχώς η αλήθεια είναι κάτι το οποίο έχω πει κατ' επανάληψη, θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα δεν στήθηκε πάνω σε υγιείς ασφαλιστικές βάσεις. Μπορεί να ξεκίνησε με τις καλύτερες προθέσεις και έτσι έγινε. Στην πορεία όμως των ετών άλλαξε δρόμο και αντί να ακολουθήσει τον ίσιο δρόμο αυτόν που στις περισσότερες σύγχρονες χώρες ακολουθείται, δηλαδή μια υγιής ασφαλιστική αντίληψη για τα πράγματα η οποία έχει και αποτελέσματα, δυστυχώς στη χώρα μας κατακαιρματίστηκε και έχει μετατραπεί μέχρι και σήμερα σε ένα περιβάλλον ασφαλιστικού συστήματος το οποίο είναι γεμάτο ανισότητες, γεμάτο αδικίες, γεμάτο ειδικά καθεστώτα και γεμάτο εξαιρέσεις. Βεβαίως και δέχομαι την κριτική που ασκείται για το παρελθόν και δεν μπορώ να την αντικρούσω, γιατί εδώ η ευθύνη είναι συνολική, όχι μόνο του πολιτικού συστήματος και γενικότερα και όχι μόνο των κομμάτων που κυβέρνησαν, αλλά του συνόλου του πολιτικού συστήματος που πάντα στην προσπάθειά του, κόμματα και της αντιπολίτευσης, στην προσπάθειά τους να είναι ευχάριστοι, πίεζαν σε κατευθύνσεις οι οποίες δεν ήταν ούτε δίκαιες, ούτε ωφελούσαν συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα και το μέλλον του. Ένα ασφαλιστικό σύστημα δεν πρέπει να είναι μόνο αποτελεσματικό, πρέπει να είναι και δίκαιο. Αυτοί οι δύο όροι πρέπει να συνυπάρχουν, και δίκαιο και αποτελεσματικό. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι στις προσπάθειες που έγιναν διαχρονικά και έγιναν προσπάθειες, υπήρξαν θετικά βήματα. Υπήρξαν θετικά βήματα όπως ο νόμος του Σιούφα, ο νόμος του Ρέπα, ο νόμος του Πετραλιά, οι οποίοι νόμοι για το ασφαλιστικό σύστημα δεν ολοκλήρωσαν αυτό που έπρεπε να γίνει ή πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύχθηκαν διαχρονικά στο δημόσιο διάλογο, οι οποίες όμως δεν ευωδόθηκαν για λόγους πολιτικού κόστους ή αντιδράσεων. Είναι γνωστές, μην τις αναφέρω. Σήμερα το ασφαλιστικό μας σύστημα δυστυχώς έχει διαχρονικά συσσωρευμένες παθογένειες, μία από τις οποίες είναι ότι η δαπάνη συνολική είναι 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ, δαπάνη η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της, 55% στο κομμάτι που δεν αφορά το δημόσιο τομέα, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ένα τεράστιο ποσό. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν τις συντάξεις και όχι όπως θα έπρεπε από μόνο του το ασφαλιστικό σύστημα, με ίδιες δυνάμεις να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες τις οποίες διαμορφώνει η ασφαλιστική υποχρέωση. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα περιβάλλον δύσκολο, αυτό της κρίσης που διαβιώνουμε, που γίνονται ακόμα πιο δύσκολες οι προϋποθέσεις της καταβολής των υποχρεώσεων, δηλαδή των συντάξεων, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης ανεργίας και ύφεσης, ερχόμαστε εμείς να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι σταθερό. Δηλαδή δεν θίγουμε τις συντάξεις και από την άλλη μεριά προσπαθούμε με εξορθολογισμό, με δικαιοσύνη, να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό και το κυριότερο, να τον οικοκυρέψουμε. Δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας για πολλωστή φορά κινδυνολογώντας θέτει θέμα καταβολή συντάξεων. Απαντώ, όχι μόνο το διαψεύδω, αλλά πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Άλλωστε, άλλες φωνές, θυμίζω, από την αρχή του 2013 έθεταν συνεχώς και συνεχίζουν να θέτουν
ότι τίθεται ζήτημα καταβολής των συντάξεων. Το 2013 ολοκληρώθηκε, οι συντάξεις καταβλήθηκαν κανονικότατα και μάλιστα το Δεκέμβριο, αυτό το μήνα, για τον συντάξει του Ιανουαρίου του 2014, καταβάλλονται και πιο μπροστά από την κανονική χρονική περίοδο.